Σήμερα πέτυχε το στόχο του, πήγε δυνατά στο παιχνίδι, σκόραρε νωρίς και πήρε την πρόκληση στην επόμενη φάση με την Πέλφο. Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε, περάσαμε, προκριθήκαμε στην επόμενη φάση. Τώρα βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι του προαθλήματος. Θέλουμε να κρατηθούμε εκεί στην κορυφή. Είναι φανερό ότι θέλουμε και τους δύο τίτλους. Γι' αυτό κάθε παιχνίδι για μας και προαθλήμα και κυπέλλου είναι ξεχωριστό. Και θα πάμε μέχρι το τέλος για να το καθίσουμε. Θα σας πόρεψε καθόλου η αναμέτρηση, όπως εξελίξει η αναμέτρηση ή θες εσάς γνωρίζει. Εντάξει, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Εμείς ευτυχίσαμε να σκοράρουμε γρήγορα. Ευτυχώς καταφέραμε και σκοράραμε και δεύτερη φορά, καθαρίσαμε το παιχνίδι και μετά τα υπόλοιπα 20 λεπτά που έμειναν ήταν διαδίκαση του χαρακτήρα του Ζω. Τέλος καλό, όλα καλά. Πήρες και εσύ χρόνο σε όλες τις συμμετοχές, νομίζω είναι ότι καλύτερο να παίρνει ένας ποδοσφαιριστής ελεύθερα. Ναι, είναι σημαντικό για μένα να αγωνίζομαι, αλλά εντάξει το σημαντικό είναι ότι κέρδισε η ομάδα. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και αν αξίζω να πάρω και άλλες ευκαιρίες, κάτι όχι να υπάρχει. Ακολουθεί ένα δύσκολο και πιεστικό πρόγραμμα για τον ΑΠΟΕΛ, με πρώτη πρωτάθλημα. Θεωρείτε ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει την εμπειρία να ανταπεξελθεί? Πιστεύω είμαστε μια ομάδα με μεγάλο ροστέρ. Όσα παιχνίδια και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όσα παιχνίδια και να έχουμε, πιστεύω θα τα καταφέρουμε να κάνουμε πρόγραμμα, γιατί εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα τα ΑΠΟΕΛ. Είναι εκεί, είναι μαθημένοι στα δύσκολα και θα τα καταφέρουμε.